Θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία τις τελευταίες ώρες ένα θέμα συζητά βεβαίως πολύ έντονα που έχει να κάνει με το σιδηρόδρομο, μετά τα πανωτά περιστατικά, το σημερινό βεβαίως και το δέντρο που μπήκε στην καμπίνα του μηχανοδηγού στις Αφίδνες, και όσοι έχουν δει τις φωτογραφίες καταλαβαίνουν το πόσο σοκαριστικό πρέπει να ήταν και για αυτόν τον άνθρωπο, και βεβαίως η ταλαιπωρία για τους επιβάτες. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Στο ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο το χθεσινό περιστατικό του προαστιακού. Βεβαίως τα δύο τρένα κινούνταν με τοπικά ούτε 1,5 χιλιόμετρο, ούτε ένα, περίπου στα 800 μέτρα, λένε οι ίδιοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι, ότι σταμάτησαν τα τρένα και δεν είχαμε τα χειρότερα. Θέλω να υποδεχτούμε τον πρόεδρο του ΟΣΕ, τον κύριο Γιάννη Γραμματίδη. Είναι κοντά μας. Κύριε πρόεδρε, χαίρετε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Ευτυχώς δεν έχουμε να μιλάμε για τραγωδίες, για κάτι κακό. Απεφεύθησαν τα χειρότερα, αλλά σε αυτή τη χώρα έχουν πολύ νοπές και τις μνήμες, ένα τραύμα συλλογικό το οποίο δεν θα φύγει αυτό των τεμπών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι λογικά απασχολεί την ειδησιογραφία, λογικά, απολύτως λογικά απασχολεί και τους πολίτες. Θέλω λίγο να μας τα εξηγήσετε ένα-ένα τα περιστατικά, ξεκινώντας από το πιο φρέσκο, με τους κορμούς δέντρων, με τα πεσμένα δέντρα στις Αφίδνες, που δημιούργησαν όλη αυτή την ταλαιπωρία σήμερα για τους πολίτες, αλλά και την απορία σε όλους εμάς για το πώς ελέγχονται οι ράγες των τρένων. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένας τρόπος να δει κάποιος αν υπάρχει ένα εμπόδιο. Σήμερα είχαμε κλαδιά, αύριο θα έχουμε ένα βράχο, μεθαύριο θα έχουμε το Λασκαράτο που τρελάθηκε και κάθισε στις ράγες. Ακούστε, είναι γεγονός ότι ο ΟΣΕ διαθέτει τεράστια κονδύλια και έχει συνεργεία σε όλη την Ελλάδα και καθαρίζει τις σιδηροδρομικές γραμμές από κάθε είδους βλάστηση, πυκνή βλάστηση ή ακόμα και δέντρα. Στο συγκεκριμένο σημείο όπου πέρναγε η 1531 αμαξοστοιχεία, δηλαδή μεταξύ Σπενδάλης και Αφιδνών, έπεσε, όπως είδατε, έγκυρε ένα δέντρο, το οποίο όχι μόνο πέρασε στην καμπίνα του μηχανοδηγού, αλλά παράλληλα έκοψε και, και την ηλεκτρική σύνδεση, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί το τρένο. Πριν πω το πώς έγινε αυτό το πράγμα, πρέπει να σας πω ότι αμέσως με επόμενη αμαξοστοιχεία, την 1532, μετεφέρθησαν στις Αφίδνες 35 άτομα, βεβαίως σώα, διότι δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα επικινδυνότητος για τους ανθρώπους. Και αυτό το λέω γιατί διεδόθη, δεν ξέρω αν το ακούσατε κι εσείς, ότι είχαμε 25 άτομα τα οποία τραυματίστηκαν. Λέω, δεν υπήρχε τραυματίας, λέτε. Σημαντικό ότι δεν υπήρχε τραυματίας. Καλώς το διευκρινίζετε, αλλά το ζήτημα, κύριε πρόεδρε, αγαπητέ πρόεδρε, δεν είναι αυτό, το καταλαβαίνετε. Είναι πώς είναι δυνατόν να βλέπουμε τις εικόνες με τον κορμό του δέντρου να έχει σπάσει ουσιαστικά το τζάμι και να έχει μπει μέσα εκεί που είναι ο μηχανοδηγός. Και πώς ελέγχονται οι γραμμές? Υπάρχουν κάμερες, υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος ή δεν ελέγχονται? Γίνεται ένας καθαρισμός, τακτικά εγώ θα πω, τακτικότατα να πω, αλλά από εκεί και πέρα δεν ελέγχεται? Στο μεγαλύτερο μέρος του δικτύου ελέγχεται, και ελέγχεται με σύγχρονα μέσα, δηλαδή με drones που δουλεύουν 24 ώρες 24ωρο και έχουμε εικόνα από όλο το δίκτυο. Εκτός από τις σύρακες βέβαια, όπου δεν μπορεί να μπει drone, αλλά έχουμε άλλα μέσα να ελέγχουμε εκεί πέρα. Αυτό το δέντρο το έχει δει δηλαδή κάποιος νωρίτερα με ένα drone ή με κάποιο άλλο τρόπο, ή υπάρχουν τυφλά σημεία? Όχι, δεν υπάρχουν τυφλά σημεία. Το δέντρο αυτό υπήρχε, έχει γίνει αίτημα από πλευράς του ΟΣΕ προς τη δασική υπηρεσία, γιατί δεν μπορούμε να κόβουμε δέντρα χωρίς δυστυχώς την άδεια της δασικής υπηρεσίας, η οποία είτε απαντά είτε δεν απαντά. Όταν απαντά, απαντά αρνητικά. Όταν δεν απαντά, αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται και πάλι για μας να κόψουμε δέντρα, και αυτή είναι η συγκεκριμένη περίπτωση. Διότι εμείς ξέραμε ότι υπήρχε ένα δέντρο και έχουμε κάνει αίτημα προς το δασαρχείο, αλλά δεν μπορούμε όμως χωρίς άδεια του δασαρχείου να κόβουμε δέντρα, διότι καταλαβαίνετε ότι έχουμε πια και ποινικές ευθύνες. Συγγνώμη να το ρωτήσω τώρα, έτσι όπως το βάζετε συγκεκριμένα. Εσείς έχετε κάνει αίτημα, και αν το ψάξουμε και μας δώσετε τα έγγραφα, θα το βρούμε για το συγκεκριμένο σημείο, για το συγκεκριμένο δέντρο? Ακούστε. Λέω για το σύνολο της περιοχής ότι έχει γίνει αίτημα προς το δασαρχείο προκειμένου να κοπούν τα δέντρα τα οποία θέτουν σε πρόβλημα το συγκοινωνιακό δίκτυο. Εγώ και κάτι μάλιστα άλλο ρώτησα, το κατάλαβα τώρα αυτό που λέτε. Κάτι άλλο ρώτησα για να πάμε και στο χθεσινό περιστατικό που μάλλον ήταν και αρκετά σοβαρότερο. Αυτό το δέντρο έπεσε την ώρα που περνούσε το τρένο, είχε πέσει 20 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα νωρίτερα, και κάποιος θα μπορούσε να το είχε δει?
έπεσε τη στιγμή που πέναγε το τρένο. Με αποτέλεσμα να κοπεί και η ηλεκτροδότηση. Εάν αν είχε πέσει μία ώρα νωρίτερα, θα το είχατε δει σίγουρα. Βεβαιότατα και πρώτα απ' όλα θα είχε διακοπεί η ηλεκτροκίνηση. Μάλιστα. Διότι αυτό που έκανε το δέντρο είναι ότι διέκοψε την ηλεκτροκίνηση. Που σημαίνει ότι το δέντρο, ότι το τρένο δεν θα προλάβαινε να φτάσει στο σημείο. Πείτε μου τώρα το άλλο με τον προαστιακό χθες, γιατί έτσι όπως αποδίδεται η είδηση και όπως το έχουμε καταλάβει, τα δύο βαγόνια, τα δύο τρένα, οι δύο σειρμοί κινούνταν με τοπικά και ουσιαστικά απεφεύχθη το μοιραίο. Λόγω της εμπειρίας των μηχανοδηγών, το υποψιάστηκαν, μίλησε ο ένας με τον άλλον και φρέναραν. Οπότε θέλω να ρωτήσω, δεν είχαμε νέο κακό επειδή οι μηχανοδηγοί ήταν έμπειροι ή θα σταματούσε αυτό και λόγω των τεχνικών μέσων? Υπήρχε στο σημείο τηλεδιοίκηση, υπήρχαν όλες οι φωτοσημάσεις, υπήρχαν όλα αυτά τα οποία έπρεπε και μετά από τα τέμπη θεωρούμε αυτονόητα ότι πρέπει να υπάρχουν. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που είπατε τώρα, εάν υπάρχουν φωτοσημάνσεις. Είναι ένα σημείο το οποίο είναι, όπου η γραμμή είναι μονή και γιατί είναι μονή μεταξύ σταθμού Αθηνών και σταθμού Αγίων Αναργύρων, διότι μεσολαβεί η υπογειοποίηση, το έργο της υπογειοποίησης των γραμμών στα Ζεπόλια, που σημαίνει ότι αυτή η μονή γραμμή πλέον δεν έχει ούτε φωτοσήμανση, ούτε ECTS, ούτε έχει και τηλεδιοίκηση. Mm. Άρα λοιπόν... όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στα τρένα και στους σταθμούς. Αυτό γίνεται συνεχώς με VHF που καλύπτει τους μηχανοδηγούς οπουδήποτε και αν βρίσκονται και βέβαια υπάρχει και το GSMR με το οποίο συνδέονται και επικοινωνούν οι σταθμάρχες. Άρα για να το καταλάβω όλο αυτό χθες βασίζονταν και κάθε μέρα σε αυτό το σημείο όπως το περιγράφετε που δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση είτε ECTS και φωτοσήμανση στον άνθρωπο. Αν οι άνθρωποι τα κάνουν σωστά, πάνε όλα ρολόι, αν ο άνθρωπος με τις ατέλειές του κάνει κάποιο σφάλμα μπορεί να έχουμε κάτι πολύ κακό. Είναι ένας συνδυασμός και των δύο. Δηλαδή είναι άνθρωπος και τεχνικά μέσα, διότι το VHF λειτουργεί συνεχώς και κατά συνέπεια υπάρχει συνεχώς επικοινωνία, το ίδιο και το GSMR, δηλαδή αυτό που συνδέει τους, τα σταθμαρχεία. Ναι. Βεβαίως είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας και έγινε το λάθος από το σταθμάρχη του Συντηροδρομικού Κέντρου Αθηνών. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί δεν το καταλαβαίνω εγώ. Θα το πείτε, ναι, γιατί και ούτως ή άλλως υπάρχει εξέλιξη και εισαγγελική παρέμβαση και είναι εκτός υπηρεσίας ο σταθμός. Εκτέθη αμέσως η διαθεσιμότητα. Ναι. Ακούγεται αυτονόητο και πια οι αρχές και η δικαιοσύνη θα πούν τι ακριβώς έγινε. Επειδή το είπατε στο συγκεκριμένο σημείο, επειδή είναι μία η γραμμή, δεν υπάρχουν αυτά τα τεχνικά μέσα, αλλά επειδή καταλαβαίνουμε ότι χρησιμοποιείται και για τις δύο κατευθύνσεις, δεν θα ήταν χρήσιμο να υπάρχουν αυτά τα τεχνικά μέσα, να υπάρχει η τηλεδιοίκηση δηλαδή, από τη στιγμή που τη μοιράζονται δύο κατευθύνσεις αυτή την ράγα? Όταν γίνονται, έχετε δίκιο, θα μπορούσε να είναι έτσι κάτω από άλλες περιπτώσεις. Εδώ όμως δεν πρόκειται περί αυτού, γιατί γίνονται τα έργα της υπογειοποίησης. Εκεί πέρα είναι ένα εργοτάξιο. Και θα πρέπει να σας πω ότι τα τρένα, κοιτάξτε πώς πάει το τρένο τώρα. Πηγαίνει πάρα πολύ σιγά, γιατί δεν μπορεί να τρέξει παραπάνω. Η σύγκρουση, εάν υπήρχε ποτέ ενδεχόμενο σύγκρουσης, θα είχε βεβαίως αποφευθεί και λόγω της μικρής ταχύτητας που έχουν τα τρένα. Όμως από την άλλη πλευρά, όταν δόθηκε το λάθος σήμα και ξεκίνησε η αμαξοστοιχεία από την αυτοσταθμό Αθηνών προς Αγίους Αναργύρους και παράλληλα δόθηκε η λάθος εντολή στην αμαξοστοιχεία από τους Αγίους Αναργύρους να πάει προς την Αθήνα, δεν πρόλαβε στην πραγματικότητα να μπει η αμαξοστοιχεία από το Κιάτο, δεν πρόλαβε να μπει στη μονή γραμμή. Μάλιστα. Δηλαδή σταμάτησε 500 μέτρα πριν από τη μονή γραμμή. Και ακούμε έκπληξη ότι απεφεύχθη με τοπική σύγκρουση και δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο ενδεχόμενο. Μάλιστα. Δηλαδή, άρα δεν λέτε ότι ήμασταν και λίγο τυχεροί που δεν ζήσαμε κάτι χειρότερο. Λέτε εσείς ότι 100% δεν θα είχαμε κάτι χειρότερο. Βεβαίως 100% δεν θα είχαμε, διότι λειτουργήσαν όλα τα συστήματα ασφαλείας. Ακούστε, λειτουργήσαν τρία συστήματα ασφαλείας. Το ένα είναι το VHF, όπου αμέσως επικοινώνησαν μεταξύ τους οι μηχανοδηγοί εγκαίρως. Το δεύτερο είναι το GSMR, με το οποίο οι σταθμάρχες αμέσως επικοινώνησαν μεταξύ τους και ανεκλήθη η αναχώρηση της μίας αμαξοστοιχίας. Γι' αυτό και σταμάτησε 500 μέτρα πριν από τη γραμμή. Άρα και το άλλο, το τελευταίο, είναι βέβαια ότι η μικρή ταχύτητα. Συνεπώς, θέμα ασφάλειας δεν υπήρξε ποτέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στη δημόσια τηλεόραση. Να είστε καλά.